Να έχουν και συνέχεια οι νίκες του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε τι θα προκύψει σε λίγο από την Αφροδίτη. Από ό,τι μας έχει πληροφορήσει και ο συνάδελφος ο Νέστρος ο Βασιλείου, πάει για δεύτερη επιβεβαιωτική στο οικόπεδο 12 Ινόπολ. Σε 2-3 λεπτά θα πάμε στο Υπουργείο Εμπορίου, στον Ανδρέα τον Κιμήτρη, εκεί όπου συνεδριάζουν τα κόμματα, και θα ακούσουμε και τις επίσημες πλέον ανακοινώσεις. Για την ώρα εδώ με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ειδικός επί των θεμάτων αυτών φυσικού αερίου, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηστάσου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηστάσου. Καλό μεσημέρι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν είναι αυτά που περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς τι πληροφορία έχετε. Θα το δούμε φυσικά και σε λίγο επίσημα. Είναι η ώρα της αλήθειας. Έχετε οποιαδήποτε πληροφόρηση εσείς μέχρι τώρα? Βασικά μέχρι τώρα αυτό που έχουμε είναι φήμες. Δεν έχει τίποτε επιβεβαιωμένο. Οι φήμες λένε για 5,5 μέχρι 6,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, που και αυτός ο αριθμός αν επιβεβαιωθεί είναι αρκετά καλός. Άρα περιμένουμε επίσημα από την εταιρεία, βάσει των στοιχείων το οποίο έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια των δοκιμών παραγωγής, ώστε να ξέρουμε. Αλλά ακόμα και πλάτη να διευκρινίσουμε, ακόμα και το ενδεχόμενο επιβεβαιωτικής γεώτρησης ακόμα μίας είναι πολύ σημαντικό, διότι καμία εταιρεία, όπως ξέρει, είναι πολύ δαπανηρές αυτές οι επενδύσεις. Μπορεί να στοιχίσει και 180-200 εκατομμύρια. Για να το κάνει αυτό κάποια εταιρεία πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν επιπρόσθετα αποθέματα τα οποία χρειάζεται να επιβεβαιώσει. Άρα αυτό είναι θετικό. Εντάξει, θα καθυστερήσει λίγο τη διαδικασία. Άρα το ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για δεύτερη επιβεβαιωτική είναι σημαντικό. Είναι θετικό. Αν γνωρίζαν ότι δεν υπήρχε από πριν, δεν θα τολμούσαν να επενδύσουν αυτά τα χρήματα εκεί. Άρα είναι θετική εξέλιξη αυτή. Μάλιστα. Όλα αυτά που ακούστηκαν ότι υπάρχουν άλλα 7-8 κοιτάσματα, ναι, εκεί πρέπει να επικεντρωθούν τώρα. Βασικά, εντάξει, είναι δύο οι επιλογές που μπορούν να γίνουν. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν συλλέξει από τρεις διάστατες σεισμικές που έχουν εκπονήσει εκεί στο Τεμάχιο 12. Αυτή είναι μια επιλογή και μπορούν να προχωρήσουν με περισσότερες γεωτρήσεις, δηλαδή εξερευνητικές γεωτρήσεις, και θα ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάθεση πλατφόρμων οι οποίες θα ρίξουν τα πηγάδια από τη μια, και από την άλλη υπάρχει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Ισραήλ για να επισπεύσει τη διαδικασία. Αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν τα επόμενα δύο χρόνια. Περιμένουμε και άλλες γεωτρήσεις στα 2, 3, 9, 10 και 11 οικόπεδα. Άρα μιλάμε ότι έχει αρκετές προοπτικές. Απλά θα σπρώξει σε βάθος χρόνου, σε 1-2 χρόνια θα καθυστερήσει ενδεχομένως. Ναι, και γιατί δεν έγινε στο σημείο που θεωρούν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες η γεώτρηση αυτή και έγινε σε ένα σημείο, ναι, που δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλες ποσότητες από ό,τι φαίνεται? Αν δείτε τα τρισδιάστατα σεισμικά εγκάρσια του τεμαχίου του Αφροδίτη, του πεδίου, υπάρχουν τρεις τομές, δηλαδή πρέπει να είναι ρήγματα αυτά. Αλλά για να τα επιβεβαιώσεις αυτά πρέπει να ρίξεις μια γεώτρηση, να δεις, να κάνεις μετρήσεις, να γνωρίσεις τη διαπερατότητα, να γνωρίσεις τις πιέσεις, τη σύνθεση κτλ. Έχει γίνει σε ένα σημείο, αλλά στο επόμενο ρήγμα δεν γνωρίζουμε το τι μπορεί να κρύβεται. Και αυτό χρειάζεται και επιπλέον επιβεβαιωτική γεώτρηση. Άρα έχουμε τα στοιχεία, απλά δεν είμαστε σίγουροι. Και να διευκρινίσουμε εδώ, για να θεωρείται ένα απόθεμα, να θεωρείται εγνωσμένο απόθεμα, πρέπει να έχει 90% πιθανότητα να εξοριχθεί, δηλαδή να αξιοποιηθεί. Και αυτά τα στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί όσο το δυνατό καλύτερο. Και συνήθως ανεβαίνουν οι ποσότητες των υδρογόνων ανθράκων του φυσικού αερίου στην περίπτωση τη δική μας. Άρα θετικές εξελίξεις. Εξ αρχής όμως δεν ήταν το καλύτερο οικόπεδο το 12, σωστά? Έχουμε και καλύτερα. Ναι, εκεί όπου έγινε μάχη για να το κερδίσουν. Ακριβώς. Και ναι, καθόλου τυχαίο και η Έννη Κοκάς είχα δώσει για το 2 και το 9 150 εκατομμύρια δολάρια μόνο για τα δικαιώματα, δηλαδή τα signature bonuses, για να τα αποκτήσουν. Άρα έχει αρκετή προοπτική για και, για να λέμε και την αλήθεια, παραμείνει ανεξερεύνητη. Μιλάμε για μέχρι τώρα 2 γεωτρήσεις. Ενώ στην περίπτωση του Ισραήλ και στην περίπτωση της Αιγύπτου μιλάμε για εκατοντάδες γεωτρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Άρα είμαστε στα αρχικά, στα προκαταρκτικά στάδια, και θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν τροχιοδρομημένες διαδικασίες από τις υπόλοιπες εταιρείες, την Eni, την Kokas και την Total. Και η εξεύρεση πετρελαίου, αυτό θα ανατρέψει τα δεδομένα άρδιν. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα και εκεί, στο κεφάλαιο πετρελαίου, θα πρέπει να επικεντρωθούμε τους επόμενους μήνες ουσιαστικά. Οι εταιρείες που χωράνε τώρα μαζεύουν τα γεωλογικά στοιχεία και εκπονούν σεισμικά. Το σημαντικό, η σημαντική εξέλιξη πρόσφατα στο Ισραήλ, είχε εντοπιστεί στο Σεμέν, από τη Σεμέν Oil, sorry, ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη πετρελαίου. Είναι κοντά στην πόλη Αστότ στο Ισραήλ. Που σημαίνει αυτό αλλάζει τις ισορροπίες πλέον, διότι όταν μιλάμε για εξέβρεση πετρελαίου στο Ισραήλ, οι πιθανότητες ανέβρεσης και στην Κύπρο αυξάνονται κατακόρυφα. Και με τις πρώτες γεωτρήσεις, τις οποίες θα εκτελέσει Total,
πιθανόν να μιλάμε για πετρέλαιο σε ανάμιση δύο χρόνια. Σε ανάμιση δύο χρόνια. Και είναι και πιο εύκολη τέλος πάντων η εξόρυξη ναι, και ναι, ναι, η αξιοποίηση, η αξιοποίηση του. Ναι. Η εμπορευσιμότητα του βασικά. Δεν θα χρειαστεί μεγάλη διαφορά με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Στην περίπτωση του πετρελαίου δεν θα χρειαστεί να ποντίσουμε αγωγούς για να το μεταφέρουμε στη στεριά και δεν θα χρειαστεί ούτε σταθμός υγροποίησης, ο οποίος μπορεί να κοστίσει 8 με 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για στην περιοχή, στο σημείο που θα βρεθεί in situ, όπως λέμε, εξόρυξη. Μπορούμε να έχουμε πάνω σε ένα πλωτό σκάφος, ένα FPS όπως ονομάζονται αυτά, μία λίγη επεξεργασία και μετά είναι αξιοποίηση, θα το πουλάμε και θα μπορούμε να αντλήσουμε αρκετά χρήματα. Μάλιστα. Όπως προκύπτουν οι πληροφορίες στις τελευταίες ώρες, είναι ότι με βάση το αποτέλεσμα το οποίο θα δούμε σε λίγο, η Κύπρος θα εμφεληθεί με 14 έως 18 δις ευρώ σε βάθος 14 ετών. Αυτό τι σημαίνει για το τερματικό? Βασικά το πιο σημαντικό ότι μπορεί να μετατραπεί σε γνωρισμένο απόθεμα και βάσει αυτού μπορούμε να εκδώσουμε ομόλογα φυσικού αερίου και με τα χρήματα αυτά θα αντιληφθούν οι πόροι για τη δημιουργία του τερματικού υγροποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στάδιο είναι να μετατραπεί στην οντότητα του, ας πούμε, δηλαδή στο σύνολό του το πεδίο και να ξέρουμε ότι έχουμε 7-8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Βάσει αυτού θα μπορούμε να αντιλήσουμε περισσότερο χρήματα, αλλά ακόμα και στο παρόν στάδιο μπορούμε να. Την ποσότητα που έχει επιβεβαιωθεί, να έχουμε κάποια εκτίμηση του κόστους. Και μιλάμε για πολλές δεκάδες εκατομμυρίων. Μάλιστα, άρα δηλαδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινά από ό,τι φαίνεται η αντίστροφη μέτρηση. Σε λίγο, σε περίπου 10-12 λεπτά, αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, θα ανακοινώσει ο Υπουργός Εμπορίου επίσημα πλέον τις ποσότητες φυσικού αερίου στο οικόπεδο της Αφροδίτης. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι κατώτερα των προσδοκιών. Ήδη σχολιάσαμε εδώ και με τον κύριο Χατζηστάσου ότι η Κύπρος, βάσει των αποθεμάτων που θα ανακοινώσει σε λίγο ο Υπουργός, θα αποφεληθεί με 14 έως 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 14 ετών. Τι πρέπει να προσέξει με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση ως προς τους επόμενους σχεδιασμούς, κύριε Χατζηστάσου? Βασικά αυτό που θα χρειαστούν επιπρόσθετες ποσότητες ώστε να έχουμε αποθέματα τα οποία να δικαιολογούν τη δημιουργία του τερματικού υγροποίησης. Απλά έτσι για να θέσουμε το πλαίσιο της σύγκρισης, διότι ακούγονται και αρνητικά σχόλια από τον κόσμο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής είναι πολύ θετικά. Μιλάμε για μια γεώτρηση. Απλά να πούμε ενδεικτικά ότι σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο έχουν τη Βόρεια Θάλασσα, αυτοί μιλάνε για γνωσμένα αποθέματα της τάξης των 7,1 τρισεκατομμυρίων. Και εμείς μιλάμε για μόνο μία γεώτρηση και μία δεύτερη τώρα, ας πούμε, επιβιωτική και κάνουμε λόγο για 5,5, 6, μπορεί και 6,5. Άρα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ναι. Να το δούμε θετικά, ναι, και να μην το βλέπουμε αρνητικά. Και η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει γνωσμένα αποθέματα 3,1. Σας παρακαλώ, βάλτε μία νοτελεία. Υπάρχουν και εξελίξεις στο μέτωπο της δρομολαξιάς. Θα πάμε ξανά στο δικαστήριο, στην Έλενα Λουκά, πριν πάμε στο Υπουργείο Εμπορίου. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι, Νικήτα. Ολοκληρώθηκε μόλις τώρα η διαδικασία για τους τρεις λυσέντες, τον Ορέστη Βασιλείου και τα αδέρφια Γρηγόρη Σουρουλά. Η αστυνομία ζήτησε περαιτέρω κράτηση των υπόπτων για άλλες 8 ημέρες, ωστόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας. Το δικαστήριο διέκοψε και επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφαση του για αύριο το πρωί στις 10. Ενώ τώρα, Νικήτα, θα μεταβούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία σε περίπου μισή ώρα από τώρα, όπου θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για να ζητηθεί περαιτέρω κράτηση και για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, Στάθη Κιτσίου. Τώρα, όσον αφορά την άλλη διαδικασία, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαραθώνιες και οι δύο διαδικασίες σήμερα, Νικήτα. Λοιπόν, άρα η υπόθεση με τον κύριο, με τον Ορέστη Βασιλείου και τα αδέλφια Σουρουλά, ουσιαστικά αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για αύριο, αν θα παραμείνουν υποκράτηση. Το ίδιο θα δούμε και για τον κύριο Κιτή, μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει στο δικαστήριο σε μισή ώρα περίπου. Τι Όχι γίνεται... στο δικαστήριο, Νικήτα, στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Τι γίνεται με τα διατάγματα κράτησης που έχουν ζητηθεί για τον Ζανέτου, Αλέκου και Ιωακήμ? Είναι πολύ ωραίες οι αγορές των συνηγορών υπεράσπισης, Νικήτα. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία. Αναμένουμε. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος. Σε ευχαριστούμε, Έλενα Λουκά. Ό,τι προκύψει μας ενημερώνεις. Συνδυόμαστε τώρα με το Υπουργείο Εμπορίου, με τον Ανδρέα Κιμήτρη, να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο οικόπεδο 12 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Κυπριακής Κυβέρνησης θα γίνουν από το Υπουργό Ενέργειας κύριο Γιώργο Λακοτρύπη, ενώ την ίδια στιγμή οι εταιρείες Νόπολ και Ντέλεκ θα προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις για το εν λόγω ζήτημα στα χρηματιστήρια Νέας Υόρκης και Τελαβίβ αντίστοιχα. Αυτή την ώρα, Νικήτα, ο Υπουργός έχει συνάντηση στο γραφείο του με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολιτικές δυνάμεις για το κρίσιμο αυτό θέμα. Ενωρίτερα ενημέρωσε και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Απομένουν πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό για τους δημοσιογράφους και κατ' επέκταση για την κοινή γνώμη. Αυτά είναι κοίτα μέχρι στιγμής από τον Υπουργό. Τρεις η ώρα ακριβώς θα γίνουν οι ανακοινώσεις, Ανδρέα. Τρεις η ώρα, αναμένουμε τον Υπουργό. Μάλιστα, άρα λοιπόν σε λιγότερα από 6-7 λεπτά θα τα ξαναπούμε. Είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη των κομμάτων. Δεν έχουν εξέλθει από τη σύσκεψη τα κόμματα, ούτε είχαμε οποιαδήποτε αντίδραση. Σωστά. Ναι, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αναμένουμε να τελειώσει αυτή η συνάντηση για να ενημερωθούμε και εμείς, να έχουμε τους αριθμούς και την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας 6 με 7 λεπτά κοντά σου για να δούμε πλέον τα επίσημα αποτελέσματα. Κύριε Χατζηστάσου, το τερματικό για να θεωρείτε ότι μπορεί να επιβιώσει και ότι μπορεί να σταθεί και ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο θέλουν να το δημιουργήσουν. Πόσες ποσότητες φυσικού αερίου πρέπει να έχουμε και στα υπόλοιπα οικόπεδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο με την Αφροδίτη έχουμε πρόβλημα. Ναι, δεν αρκούν αυτά τα αποθέματα. Το μήνυμα που θα χρειαστούμε εκεί, μιλάμε για περίπου ένα απόθεμα της τάξης των δυναμικότητας 6-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, περίπου 180 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό, εντάξει, μόνο από ένα, από το Αφροδίτη τουλάχιστον στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να μπορεί, ας πούμε, να υλοποιηθεί, εκτός και αν υπάρξει κάποια συμφωνία και αποφασίσει το Ισραήλ ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί με την Κύπρο και να αξιοποιήσει τα δικά του αποθέματα στο Ταμάρ ή ενδεχομένως και στο Λεβιάθαν, στο παρόν στάδιο στο Ταμάρ, το πεδίο. Όμως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα οικόπεδα τα οποία αναμένουμε σύντομα ότι θα έχουμε εξερευνητικές γεωτρήσεις, αλλά και η ίδια η Νόπολα διαλέξει να επισπεύσει τις διαδικασίες στο τεμάχιο 12, τότε αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα σε με 1,5 χρόνο περίπου. Όσο πιο μεγάλο είναι το αποθέμα, τόσο το καλύτερο. Αλλά μιλάμε για περίπου εξαγωγές της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Αυτό για να δικαιολογεί κάποια επένδυση, διότι είναι δαπανηρό έργο αυτό και, όπως αντιλαμβάνεστε, αξιοποιούμε και τις οικονομίες κλίμακας όταν έχουμε περισσότερες ποσότητες να εξάξουμε. Γι' αυτό θα αρχίσουμε 5 δισεκατομμύρια τόνους υγροποιημένου και μετά θα αυξάνονται αυτά. Μπορεί να πάνε στο 10, μπορεί να πάνε και στο 15. Έτσι, για σύγκριση, ο μεγαλύτερος στον κόσμο εξάγει αυτή τη στιγμή 22 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Και ως ποιος το εξάγει? Το πιο μεγάλο σταθμός υγροποίησης στον κόσμο. Αυτό είναι, είναι μια μεγάλη υποδομή. Σε ποιες αγορές πρέπει να κοιτάξουμε, κύριε Χατζηστάσου? Γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι όταν υγροποιούμε μπορούμε να εξάγουμε σε χώρες τις οποίες να έχουν υποδομή από υγροποίησης, δηλαδή εισαγωγής. Πιθανές αγορές είναι η Κίνα, αλλά και η Ισπανία και η Γαλλία μπορεί να εισάξει. Ακόμα και στην Ελλάδα μπορούμε να εξάξουμε. Άρα δεν είμαστε περιορισμένοι από πού μπορούμε να το εξάξουμε. Απλά η διαφορά το να εξάγουμε στην Ευρώπη σχέση με την Ασία είναι το κόστος, δηλαδή το πόσα θα το πουλάμε. Παρεμπιπτόντως, εδώ να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, μιλάμε για 15-20 ετή συμβόλαια. Άρα μιλούμε για μακροχρόνιες δεσμεύσεις και γι' αυτό δεν μπορούμε και να αντλήσουμε και τα χρήματα. Αλλά αγορές μέχρι στιγμής υπάρχουν αυθονές. Υπάρχει όμως και ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός από ποιους? Ανταγωνισμός ο οποίος θα εντατικοποιηθεί, ανταγωνισμός που μπορεί να προέλθει από την Αυστραλία, η οποία έχει πάρα πολλά μεγάλα projects υπεράκτια, τα οποία αναπτύσσει αυτή τη στιγμή. Η Αυστραλία. Αλλά είναι και η απόσταση, η αποτρεπτικός παράγοντας, σωστά. Ακριβώς. Αλλά αυτοί θα αποταθούν στις αγορές της Κίνας και της Ινδίας ενδεχομένως. Και μετά μιλάμε για άλλες αναπτύξεις στην Ανατολική Αφρική, στη Μοζαμβίκη, οι οποίες ορισμένες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ συμμετέχουν και σε αυτές τις υπεράκτιες εξορίξεις στην Ανατολική Αφρική. Άρα ενδεχομένως να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και ας συμπεριλάβουμε και στην όλη συζήτηση και την ενεργειακή επανάσταση στη ΣΥΠΑ με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, τότε ο χώρος δεν δουλεύει υπέρ μας, να το θέσουμε. Άρα όσο καθυστερούμε, τόσο πέφτουν οι τιμές και τόσο αλλάζουν τα δεδομένα. Ακριβώς. Δηλαδή διαφοροποιούνται και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν ακόμα περισσότερο αν επεκταθεί η χρήση του φυσικού αερίου, η
τεχνική που μπορεί η υδραυλική ρογμάτωση να εξάξει το φυσικό αέριο να το φέρει στην επιφάνεια. Ενδεχομένως στην Ευρώπη αυτό να μην συμβεί, αλλά έχει αρκετό φυσικό αέριο ο κόσμος, να λέμε και την αλήθεια, και σίγουρα δεν πιστεύω να ξεμείνουμε από ποσότητες. Αλλά η αγορά υγροποιημένου είναι μια εξειδικευμένη αγορά. Μικρή σε μέγεθος, αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενη, μπορούμε να πούμε. Διότι υπάρχουν αρκετές χώρες, όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, η οποία συνεχίζει να εισάγει μεγάλες ποσότητες μετά από τον περιορισμό της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας από τους πυρηνικούς της σταθμούς. Υπάρχει και η Κορέα. Το σημαντικό για την Κύπρο ότι έχουμε εταιρείες οι οποίες είναι και upstream, δηλαδή εκεί που γίνονται ο εντοπισμός, η έρευνα κτλ., αλλά και εταιρείες όπως η COCAS, που είναι η μεγαλύτερη εισαγωγός υγροποιημένου στον κόσμο, η νοτιοκορεάτικη. Άρα μπορούμε να έχουμε και πρόσβαση στις αγορές, που είναι καλή ισορροπία εταιρεών αυτό. Επανέρχομαι στην Αφροδίτη, για την οποία γίνεται και αυτή η συζήτηση σήμερα και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Το ότι υπάρχουν άλλα 7-8 κοιτάσματα. Ναι. Δεν ξέρουμε καταρχήν αυτά τα κοιτάσματα συγκοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν έχουμε το σχέση. Ότι θα πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις νέες, αυτό δεν αυξάνει το κόστος? Ναι, το κόστος. Ναι. Γιατί για κάθε γεωτρήση μιλάμε, θα μπορούμε να υπολογίσουμε 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε επιπλέον γεωτρήση εκτός την υπερβιωτική. Μιλάμε μόνο για την εξερευνητική. Αλλά αν έχουμε μαζέψει αρκετά στοιχεία από την περιοχή και θα προχωρήσουμε την ανάπτυξη του Αφροδίτη έτσι και αλλιώς, τότε μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των γεωτρήσεων. Αλλά για κάθε ενδεχόμενο απόθεμα, ποσότητα η οποία υπάρχουν ενδείξεις από τα διδιάστατα και τετριδιάστατα σεισμικά, ναι, πρέπει να υπάρχει επιπλέον γεωτρήση. Δηλαδή 8 κοιτάσματα, αν υπάρχουν 8 γεωτρήσεις. Στην καλύτερη περίπτωση. Το πιο λίγο είναι το πιο λίγο. Αυτό εξαρτάται και από τη γεωλογική δομή, πόσο περίπλοκα. Αυτή η γεωλογική δομή είναι και στα υπόλοιπα οικόπεδα? Ή μόνο στην Αφροδίτη μας κάνει αυτές τις δυσκολίες στο έδαφος? Μέχρι τώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι εγγενή, δηλαδή συγγενικά να πούμε, η γεωλογία που έχει στην περίπτωση της Κύπρου και στο Ισραήλ, στο Ταμάρ. Για τα υπόλοιπα, αυτά κρίνονται βάσει των σεισμικών που έχουν στα χέρια τους και οι εταιρείες και το Υπουργείο μαζί με τους επεξηγηματικούς εκθέσεις, τις οποίες έχει κάνει η BICIP Front Lab. Το σημαντικό ότι έχουμε συστήματα υδρογονάθρακων, τα οποία υπάρχουν υδρογονάθρακε. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πλέον στην περίπτωση της Κύπρου. Το ζητούμενο κατά μία είναι κατά πόσον έχουμε και συστήματα πετρελαίου στην περιοχή, που αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ πιο αξιόλογο σε σχέση με το φυσικό αέριο, διότι είναι και πολύ πιο μεγάλο το κόστος. Οι αναλύσεις που γίνονται τώρα στο φυσικό αέριο από το οικόπεδο Αφροδίτη μπορεί να δώσουν ενδείξεις για το πετρέλαιο, ή δεν μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχει συσχέτιση, μπορεί να έχουμε κάποια συμπεράσματα? Από αυτό που μπορούμε να ξέρουμε, ότι μαζί με το φυσικό αέριο υπάρχουν και άλλα υγρά, τα λεγόμενα σαν gas condensates, τα οποία μπορεί να έχουν πιο ψηλή τιμή από το ίδιο το φυσικό αέριο. Μέχρι τώρα αυτά που έχουμε, που έχουν διαρρεύσει στον τύπο, μιλάμε για καθαρό φυσικό αέριο, dry gas, που λέμε 98% μεθάνιο. Αυτό είναι και θετικό, είναι και αρνητικό. Είναι θετικό διότι δεν χρειάζεται επεξεργασία, δηλαδή μπορούμε να το αντλήσουμε με μήνυμα επεξεργασία και να το στέλνουμε στη στεριά μέσω αγωγών. Ενώ το αρνητικό? Το αρνητικό είναι ότι αν είχαμε gas condensates, που λέμε, μπορεί να θα είχε πιο ψηλή αξία αν τα αξιοποιήσουμε και αυτά τους υγρούς υδρογονάθρακες μαζί με το φυσικό αέριο. Άρα υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά, αλλά το σημαντικό ότι οι ποσότητες σήμερα θα επιβεβαιωθούν. Αυτό είναι ένα ορόσημο για την όλη εξέλιξη της εξερεύνησης της Κυπριακής ΑΟΣ. Είναι όντως σημαντικό. Αφού λέτε ότι όσο περνά ο χρόνος είναι εις βάρος μας, με την έννοια ότι πέφτουν και οι τιμές, αλλάζουν τα δεδομένα τα ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, γιατί δεν προχωράμε και με τα υπόλοιπα οικόπεδα? Πήγαμε στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Ναι, υπάρχουν και υπολείπονται και άλλα, ναι. Ναι, το σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες έχουμε χωρίσει τα δικαιώματα στις εταιρείες και απλά αναμένουμε να περάσουμε από συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η φάση της εξερεύνησης μπορεί να πάει 3 με 4 χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ήδη διδιάστατα σεισμικά. Οι εταιρείες θα χρειαστεί να εκπονήσουν τριδιάστατα σεισμικά, αλλά αυτά είναι και βάση της διαθεσιμότητας, για παράδειγμα, γεωτρήσεων, οι οποίες θα κάνουν τις εξορίξεις τις ίδιες. Άρα, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται τον χρόνο, αλλά το σημαντικό είναι τροχιοδρομημένα και είναι ζήτημα χρόνου πότε θα γίνουν αυτά. Ήδη ο πρόεδρος ζήτησε από τη Total να επισπεύσει τις διαδικασίες. Άρα, μέσα στο 2014, δεύτερο εξάμεινο του 2014, υπολογίζουμε τουλάχιστον θα έχουμε 14 με 15, τουλάχιστον 5 νέες γεωτρήσεις. Μιλάμε για επενδύσεις τουλάχιστον 1 δις ευρώ ενδεχομένως. Άρα μιλάμε για... είναι τροχιοδρομημένα αυτά, είναι πολύ σημαντικό και αυτές είναι οι εξελίξεις που θα αλλάξουν περισσότερα δεδομένα και γεωπολιτικά θα αναβαθμίσει. Δεν μπορούσαμε να τρέχουμε ταυτόχρονα τις εξελίξεις και από τώρα? Διότι ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, εντάξει, ακολούθησε μετά τον πρώτο. Ναι, αυτός έγινε, ναι. Απλά ταυτόχρονα δεν μπορούσαμε να δώσουμε
όλα τα εγκόπεδα. Το σημαντικό ότι στο δεύτερο γύρο, ας πούμε, είχαμε δει τα στοιχεία από τον πρώτο. Άρα έχει περισσότερη ζήτηση και δώσαμε αρκετά. Αλλά και ο ρυθμός με τον οποίο τα αναπτύσσουμε παίζει ρόλο. Βασικά πρέπει και εμείς να αναπτύξουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να είμαστε και θέση η κρατική εταιρεία Δρογονοθάκου όταν αυτή νομιμοποιηθεί. Δεν ξέρω ποιο χαρακτήρα θα πάρει αυτή, να συμμετέχει στις ίδιες τις αναπτύξεις. Διότι για χώρες τώρα μιλάμε όπως για παράδειγμα η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ωφέλη που αποκομίζουν όχι τόσο από την αξία των αποθεμάτων, αλλά από τις παρεμφερείς εργασίες που γίνονται και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτή τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι περισσότερες. Άρα αντιλαμβάνεστε, αυτά χρειάζεται χρόνο να υλοποιηθούν και να αποκτηθεί η εμπειρία. Άρα, το χρόνο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και θετικά. Το ότι όμως βρέθηκαν αυτά που βρέθηκαν στο Αφροδίτη θα το ξέρουμε σε λίγο επίσημα. Uh-huh. Δεν μας φέρνει σε δυσκολότερη θέση ως προς το τι ζητάμε για τους επόμενους γύρους αδειοδότησης. Τα οικονομικά δεδομένα που πέφτουν στο τραπέζι. Θα είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, διότι πλέον θα μπορούμε να πουλάμε δεδομένα και θα λέμε στις εταιρείες ότι οι πιθανότητες εντοπισμού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό γίνεται και σε. Αυτό είναι θετικό εκτιμάτε. Πολύ θετικό αυτό. Επειδή έχουμε βγει εντελώς εκτός από αυτά που υπολογίζαμε. Γι' αυτό διερωτάμε αν είναι καλό ή κακό. Είμαστε οριακά, αλλά. Είμαστε οριακά, ναι, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε. Ναι, εντάξει, να λέμε. Ναι. Και την αλήθεια, σκεφτείτε ότι η Γερμανία έχει αποθέματα εγνωσμένα 2,2-3 εκατομμύρια και εμείς μιλάμε για μόνο ένα πεδίο, μιλάμε για 5,5-6. Άρα οι ποσότητες, ας πούμε, και το περιθώριο σύγκρισης, είμαστε αρκετά τυχεροί μέχρι στιγμής. Αλλά δεν είναι και μόνο θέμα τύχης. Όχι, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, εν αναμονή είναι 3:03. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα από το Υπουργείο. Είναι ακόμη εν αναμονή οι συνάδελφοι για την διάσκεψη του Υπουργού Εμπορίου. Είναι σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σύσκεψη με τα κόμματα. Είναι η επίσημη ενημέρωση του Υπουργού Εμπορίου προς τα κόμματα. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε Χατζηστάσου. Πρέπει να δώσει την ξεκάθαρη εικόνα προς τα κόμματα πριν ενημερώσει τους πολίτες. Αν περιμέναμε τόσα χρόνια, αν περιμέναμε ακόμα 5 λεπτά. Όχι, αν είναι 5 λεπτά, αλλά πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ο κόσμος θέλει να δει πότε θα έρθει. Ακριβώς, το φυσικό, ναι, αέριο, πότε θα το δούμε, πότε θα το ζήσουμε και πότε θα έχουμε τα πρώτα έσοδα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον. Ακριβώς. Και τα χρειαζόμαστε λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η Κύπρος. Αποδεικτικά στοιχεία έχουμε δει με τις δοκιμές παραγωγής που έχουμε δει την πρώτη καύση του φυσικού αερίου, το οποίο αυτό και για ψυχολογικούς λόγους ανεβάζει τον κόσμο, δηλαδή την ύπαρξη του φυσικού αερίου που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Το άλλο σημαντικό και θετικό είναι ότι η οίκη αξιολόγηση χρηματοληπτικής ικανότητας θα ανεβάσουν το rating της Κυπριακής Δημοκρατίας ουσιαστικά. Και αυτό είναι θετικό. Δεν λέμε ότι θα βγούμε στις αγορές να δανειστούμε χρήματα, αλλά σημαίνει και αυτοί αναγνωρίζουν ότι πλέον η Κύπρος έχει ένα αρκετά μεγάλη ποσότητα πλούτο, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει. Αν δεν είναι τα επόμενα 5 χρόνια, μπορεί να είναι πιο μετά. Αλλά αν μιλάμε για πετρέλαιο, τότε επισπεύδονται αυτά τα χρονοδιαγράμματα και αυτό μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Φτάνει να το εντοπίσουμε και μετά το αξιοποιήσουμε. Εντάξει, είναι και οι απειλές της Τουρκίας την ίδια ώρα. Είναι και η Ελλάδα που προσπαθεί να δει τι γίνεται με τα δικά της ενεργειακά δεδομένα. Mm-hmm. Είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι μπορεί να μας θεωρήσουν στην πορεία ανταγωνιστές. Και πάει λέγοντας, δηλαδή είναι μια κατάσταση που περιπλέκεται. Ναι. Είναι και το Κυπριακό που έρχεται στο βάθος. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ενεργειακά φέρνουν καταστάσεις πάνω κάτω. Ακριβώς, ναι, σίγουρα ανατρέπουν τα δεδομένα. Το σημαντικό ότι θα αναβαθμιστούμε γεωπολιτικά. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσέξει τις αλλαγές που γίνονται από ενεργειακής απόψεως στην Κυπριακή ΑΟΣ και μας έχουν συμπεριλάβει και τώρα μιλάνε για αδιάδρομα Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι η πρώτη φορά που είχε γίνει αυτό. Είχε γίνει πριν 2 μήνες από μια παρουσίαση που είχε κάνει ο Ζωζέ Μάνουελ Μπαρόζο. Άρα γεωπολιτικά αναβαθμίζει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστούν αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά και λόγω της αστάθειας της περιοχής, η Κύπρος μπορεί να είναι και σαν σταθεροποιητικός παράγοντας από τη μια, αλλά και από την άλλη να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εταιρείες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, στο Ισραήλ ή ακόμα και στο Λίβανο, όταν τα πράγματα βελτιωθούν. Άρα υπάρχουν και θετικά. Το σημαντικό είναι ότι αναβαθμιζόμαστε. Αλλά αυτό
υπάρχουν λεπτές ισορροπίες τις οποίες πρέπει να τηρηθούν και είναι πολιτικής απόψεως το θέμα αυτό. Εκτός από φυσικό, αέριο, πετρέλαιο, ποιες άλλες μορφές ενέργειας μας απειλούν συσσαγωγικά, με την έννοια ότι είναι ναι. στα σκαριά ή προσπαθούν κάποιοι να πουλήσουν, να φέρουν στο προσκήνιο, για να ρίξουν και γενικότερα το κόστος της ενέργειας. Ναι. Βασικά θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα έχει στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ινδία και στην Κίνα, οι οποίοι αυτοί χρησιμοποιούν πάρα πολύ άνθρακα. Ο οποίος αυτός είναι, ανταγωνίζεται εισαγωγικά, αλλά είναι σε άλλη αγορά αυτός, είναι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν μιλάμε για φυσικό αέριο, και αυτό απευθύνεται στην ίδια αγορά. Δηλαδή, ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι, ας πούμε, στις μεταφορές ή στη μοτοκίνηση. Τώρα, αν είχαμε αγωγούς, τώρα θα μιλούσαμε για άλλες εφαρμογές αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Άρα, θα εξαρτηθεί και από το κόστος εξόρυξης από εμάς και από τη ζήτηση που θα έχουν αυτές οι χώρες, η οποία θα βασιστεί πάνω στην οικονομική τους ανάκαμψη μετά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αλλά οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως για παράδειγμα η Ινδία, Κίνα, που θα είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές, αυτοί μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως για παράδειγμα η Ευρώπη, που μέχρι στιγμής δεν έχει ανακάμψει πλήρως. Άρα θα εξαρτηθεί από αυτούς τι ενεργειακό μείγμα θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Έγινε πολύς λόγος, αν θυμάστε, πριν από 5-6 μήνες για την προπόληση του φυσικού αερίου. Ναι. Τώρα έχουμε την πρώτη επιβεβαιωτική, περιμένουμε και την δεύτερη από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ναι. Πότε μπορούμε να βγούμε στις αγορές? Βασικά το σημαντικό τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα απορρόδες, πιέσεις, θερμοκρασίες, σύνθεση του φυσικού αερίου, ποσότητες. Όταν τα γνωρίζουμε αυτά, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε γνωσμένο απόθεμα και να το κηρύξουμε εμπορεύσιμο. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο και είναι προϋπόθεση για την έκδοση ομολόγου φυσικού αερίου. Άρα, ακόμα και αν επιβεβαιώσουμε 5,5-3 εκατομμύρια, λέμε τώρα, δεν ξέρουμε, και είναι πιο λίγα από 7, μπορούν να εκδοθούν τα ομόλογα φυσικού αερίου. Απλά το θέμα δεν θα είναι αρκετά τα χρήματα ώστε να μπορούμε να κατασκευάσουμε το σταθμό υγροποίησης. Αυτό είναι το περιοριστικό στοιχείο. Αλλά οι πόροι μπορούν να αντληθούν, νομίζω ότι συνεργαστήκαμε με ορισμένες μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και υπάρχει το πλάνο για τη δημιουργία του δερματικού. Και όταν αποφασίσει το Ισραήλ να αποφασίσουν να εξάξουν μέσω της Κύπρου, τότε αυτό θα πάρει όθηση το συγκεκριμένο τομέα. Αλλά η προεργασία θα έχει γίνει. Μάλιστα. Έχουμε ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται από την Νόπολ. Θα πάμε στο Sigma Live για να δούμε τι έχουν μαζέψει εκεί οι συνάδελφοι εν αναμονή των αποτελεσμάτων και από το Υπουργείο Εμπορίου. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο Νικόλας Ζανέτος, για να μας δώσει την πληροφόρηση και την ανακοίνωση όπως προκύπτει από την Ενόπολ. Νικόλα. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Όντως, μόλις έχουμε λάβει το email από την εταιρεία Ενόπολ, στο οποίο ανακοινώνονται και επίσημα τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής διώτρησης. Λοιπόν, δεν είχαμε το χρόνο να το δούμε έτσι αναλυτικά, όμως θα σου πω τους αριθμούς που βλέπουμε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιβιωτικής διώτρησης, το φυσικό αέριο στο συγκεκριμένο κοίτασμα ανέρχεται από 3,6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια μέχρι 6, με ένα μέσο όρο τα 5. Αυτά είναι τα νούμερα που δίνει τώρα. Να τα επαναλάβουμε άλλη μια φορά μέχρι να τα εμπεδώσουμε. Ξανά. Είναι 3,6 με 6. 3,6 με 6. Μάλιστα. Τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια με μέσο όρο τα 5. Με μέσο όρο τα 5. Αυτά μόνο αναφέρει η Νόπολ. Είναι μια μακροσκελής ανακοίνωση, την οποία, όπως σου είπα, δεν είχαμε το χρόνο να τη δούμε. Μόλις τώρα έχει δοθεί στη δημοσιότητα, μάλιστα. Θα τη δούμε και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αυτή η πρώτη πληροφόρηση από τον Νικόλα τον Ζανέτο, κύριε Χατζηστάσου. 3,6 με 6 τρισεκατομμύρια, ο μέσος όρος στα 5. Εμείς θα κρατήσουμε το μέσο όρο που είναι 5 τρισεκατομμύρια. Ενδεχομένως αυτό θα χρειαστεί, αυτό που μας λένε έμεσα, ότι θα χρειαστεί και δεύτερη επιβιωτική γεώτρηση για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη αυτών και επιπλέον στο άλλο κομμάτι, στο οποίο υπάρχει ένα ρήγμα από ό,τι φαίνεται, να δούνε και πόσα αποθέματα υπάρχουν εκεί, πόσες ποσότητες. Άρα αυτός ο αριθμός θα πάει πάνω. Αλλά και στη χειρότερη περίπτωση, το 5 τρισεκατομμύρια είναι ένα αξιοσέβαστο απόθεμα, το οποίο κοστολογείται σε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτό είναι θετικό, είναι λίγο πιο κάτω από τις προσδοκίες. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει επιπλέον δουλειά που πρέπει να γίνει και αυτό είναι το σημαντικό, και πρέπει να αναμένουμε το επόμενο στάδιο ουσιαστικά της διαδικασίας της δοκιμής παραγωγής μέσα από την επιβιωτική γεώτρηση.
Και πιστεύω μαζί με την ανακοίνωση θα ανακοινώσουν κατά πόσο προτίθονται να προχωρήσουν και με δεύτερη επιβιωτική, που θα γίνει νομίζω το καλοκαίρι του 2014, από ό,τι λένε. Μάλιστα. Άρα 5-3 κυβικά πόδια για το φυσικό αέριο στο κοίτασμα της Αφροδίτης. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Mm-hmm. Γιατί την προηγούμενη φορά, όταν είχαμε ξανά ανακοινώσει, αν θυμάστε, τώρα θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, ήταν κάπως διαφορετική η αριθμή. Και μας έδιναν και κάποια δεδομένα πολύ πιο καλά. Πολύ πιο ψηλά. Πιο ψηλά, δηλαδή, ναι. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, επικεντρωθήκα στο κομμάτι στο οποίο έχουν περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή και στο άλλο κομμάτι στο οποίο δεν φαίνεται να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ένα περίπου ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται. Απλά οι πιθανότητες να το αντλήσουμε, όταν μιλάμε για 90%, πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του ταμιευτήρα, δηλαδή αν επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια. Εντάξει, η εταιρεία φαίνεται θέλει να είναι συντηρητική από πλευράς εκτιμήσεων, διότι είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Νιόρκη και μαζί με τις άλλες δύο, την ΔΕΛΕΚ και την ΑΝΒΕΡ, στο χρηματιστήριο του Ισραήλ, και έτσι προτιμούν να κρατάνε συντηρητικές εκτιμήσεις μέχρι να ξέρουν με βεβαιότητα τις ποσότητες ουσιαστικά γι' αυτό. Αλλά είναι αξιοσύμβαστη η ποσότητα αυτή, δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Έχει κράτη τα οποία δεν έχουν αυτή την ποσότητα σε όλη την επικράτεια τους. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει 2,2 τρισεκατομμύρια. Απλά στην περίπτωση της Κύπρου, δεν είχαμε την οικονομική δυσχέρεια που είμαστε τώρα, θα είχαμε την πολυτέλεια να περιμένουμε και 3 και 4, ίσως και 5 χρόνια. Απλά αυτή τη στιγμή τα χρειαζόμαστε και τις θέσεις εργασίας και τα χρήματα. Και... Μάλιστα. Λοιπόν. Έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση από την Όπολ. 5-3 ο μέσος όρος, κυβικά πόδια για το φυσικό αέριο στο κοίτασμα Αφροδίτη. Στο Υπουργείο Εμπορίου συσκέπτονται ακόμη ο Υπουργός με τα κόμματα. Δεν έχουμε πια τίποτε ανακοίνωση. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από το Υπουργείο Εμπορίου.